κόσμος δυστυχώς παίζει πολύ περιορισμένα. Άνθρωποι οι οποίοι έπαιζαν 9 και 6 ευρώ στοίχημα, αυτή τη στιγμή, όταν έρθουν, θα παίξουν 3 ευρώ, να είσαι ευχαριστημένος. Τα μεγάλα δελτία έχουν εξαφανιστεί. Παράδειγμα, στο κίνο, πάμε στο κίνο. Έχω 5-6 ηλικιωμένους, συνταξιούχους, πιο μικρούς και πιο μεγάλους από μένα. Έρχονται, αν είμαι τυχερός και κερδίσουν με την πρώτη, δεύτερη μπηλιά, το στα παίρνω όλα. Εάν χάσουν 5 ευρώ, σηκώνται και φεύγουν. Αυτή είναι η κατάσταση στα τυχερά παιχνίδια. Δεν ξέρω οι άλλοι συνάδελφοι τι κάνουν, αλλά θα σου πω κάτι χαρακτηριστικό. Προχθές ήταν ένας συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη. Και έρχεται, καλημέρα συνάδελφε, καλημέρα του συνάδελφου, είναι από πού, μου λέει από Θεσσαλονίκη. Για να δω, του λέω, αν είσαι συνάδελφος, για πες μου τι τζίρο έχω τώρα. Και είδα ότι πάτησε το σωστό κουμπί. Άρα ήταν συνάδελφος. Και μου λέει ότι είναι στην Καμάρα. Εγώ δεν ξέρω, έχω πάει 2-3 φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά τι είναι η Καμάρα και τι δεν ξέρω. Και μου λέει ότι ένα πράγμα θα σου πω, ότι ό,τι έκανα, ό,τι κάνω τώρα σε μια λογιστική περίοδο, σημαίνει 4 εργάσιμες ημέρες, παλιά τα έκανα σε μια μέρα. Αυτά είναι. Ο κόσμος ωστόσο τζογάρι έρχεται για να ψάξει την τύχη του. Έρχονται, αλλά στις δυνάμεις, και καλά κάνουν, στις οικονομικές δυνάμεις που έχω, ανάλογα με το πορτοφόλι που διαθέτει ο καθένας. Δεν υπάρχει πια αυτός που ερχόταν και καθόταν εδώ μια ώρα, δύο ώρες και ξεκινούσε με 50 λεπτά και έφτανε στα 35 ευρώ την κλήρωση. Αυτοί τελειώσανε.